Φάντομ στο μικρόφωνο Καλώς ήρθατε Τι κάνατε πως είστε και επισήμω. Το παρατράβηξα. Πρόκειται για λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 3. Αν δεν κάνω λάθο, αν δεν απατώμε, έχουμε βάλει εδώ κάποια markers. Να τα έτοιμα. Γιατί ετοιμάζουμε κάτι καινούριο. Yeah. Ε, μίλησαμε με τον Καβέμ Πάνε, μπήκαμε στον σερβερ, τα είπαμε, τα είδαμε κτλ. Τώρα ήρθαν ε, οι αποβάθρωσει και τα σχετικά. Το μόνο που άλλαξε. Ε, με στη για να σα το δείξω αυτό. Το μόνο που αλλάξαμε είναι ε, εδώ στις αποβάθρες που είχα βάλει κόμπλ στον αντί για ξύλο, εκεί που πατάει. Ε, το αλλάξαμε σε ξύλο. Αυτό. Συμφωνήσαμε ότι το λιμάνι θα επεκταθεί προς τα δω, όλα αυτά εδώ θα γίνουν κτίρια. Ε, το βασικό χωριό λογικά θα φύγει προς τα εκεί και προς τα εκεί. Είπαμε και άλλα πράγματα για εκεί, αλλά αυτά θα τα δείτε στο βίντεο του Captain Panes. Ε, δευτερά, I think. I think. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα και κυρίως τι θα πούμε σήμερα. Ε, εδώ θα χτίσουμε τον γερανό από ένα ναυπηγείο. Δηλαδή, εδώ πίσω θα είναι το κτίριο, εδώ εδώ, 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 πέρα ακριβώς όμως, θα είναι το κτίριο και μπροστά του θα έχει έναν γερανό ε, που θα είναι κρεμασμένο, σε ένα πλοίο, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, δηλαδή ότι εδώ είναι το ναυπηγείο που θα ξεχωρίζει από μακριά εκείνη από βάθρες, εδώ είναι ο ναυπηγός του, του, χωριού. Οπότε άλλαξα λίγο εδώ το, το λιμανάκι που είχαμε κάνει είναι και ήταν ωραίο. στεναχωρήθηκα λίγο που χάλασα έτσι, αυτή τη φυσική ροή που είχε. Αλλά δεν πειράζει. Πλέον έχουμε θάλασσα και εδώ. bloom και ένα παραπάνω ύψο. Λοιπόν, ευθύ αμέσω πάμε. Το build είναι 9x13. Ε, δεν πήρα τελικά μου. <laughs> το build είναι 9x13. Ε, είναι μόνο γερανό σε αυτό το επεισόδιο, οπότε μην τρομάξετε να δείτε ξαφνικά ένα ξόγκωμα. Γιατί θα, θα δείτε μάλλον κάτι τέτοιο. That's what she said. You know. Μεά, μεά, μεά. Δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν πετυχημένο. Και το actual ναυπηγείο θα το χτίσουμε λογικά στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε πάμε αυτή αμέσω. Ε, 9x13 είπα ότι είναι, δεν θυμάμαι τι διαστάσει όμω, αλλά δεν πειράζει. Το ύψο εννοώ. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε την ακρή. Πάμε και βλέπουμε. Α, ναι, και κάτι πρέπει να κάνω οπωσδήποτε είναι. Mm -hmm. ε, να ανοίξω τα screenshots μου. Ε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μπορώ, έχω στο μέτρημα παραπάνω από 10 blocks ύψο. Εδώ πώ έχω βάλει. Δεν έχω βάλει αρκετά. Ε, ε, ε. Λογικά είμαστε εντάξει. Βοια! Μπορεί να είναι και λίγο ψηλό. Μάλλον είναι λίγο ψηλό, αλλά δεν πειράζει. Θα βγάλουμε όπω λέμε την άκρη. Θα δούμε, θα δούμε. Μην βιάζεστε. Τι θα πούμε σήμερα. Ε, Σα είχα υποσχεθεί UHC Talk. UHC Talky 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 επεισόδιο. Ε, βέβαια, σα είχα υποσχεθεί στον Zero Land, αλλά όσοι παρακολουθείτε το κανάλι θα ξέρετε ότι ο Zero Land ήταν λίγο down τι προηγούμενε ημέρε. Οπότε την Παρασκευή, εχθέ δηλαδή, κάναμε ένα live stream αντί για το επεισόδιο. Ε, οπότε δεν έγινε επεισόδιο, δεν έγινε και UHC Talk. Οπότε λέω να γίνει εδώ, εδώ και τώρα. Ξέρω ότι πολύ βαρεθήκατε με αυτό το θέμα. Αλλά όχι, δεν θα ξαναμιλήσουμε για τα ίδια και τα ίδια. Ε, τι έκανε, ποιο έκανε, τι έκλεψε και τέτοια. Αυτά όλα τα κλασικά. Όχι, όχι. Είσαι, θα πούμε το ακριβώ αντίθετο. Θα πούμε λίγο για την όλη εμπειρία. Θα πούμε λίγο για την. <laughs> Κάτι που δεν σκέφτηκα. Ε, θα πούμε για την όλη εμπειρία, πώ μα φάνηκε, τι λάθη κάναμε, τέτοια πράγματα. Αυτά που σα είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα σα έλεγα στο Zirland. Θα τα πούμε εδώ τώρα. Συγνώμη για αυτού που έχουν βαρεθεί να ακούνε αυτή την κουβέντα. Αλλά δεν θα είναι γκρινιά. Όχι, θα είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ, εδώ. Φύγε εσύ και εσύ και εσύ. Και εσύ, και εσύ. Yep. Ελά, ελά. Λοιπόν, UHC, see you. baby. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πρέπει να σας πω. Το ευχαριστηθήκαμε. Μα άρεσε πάρα πολύ. Ε, η συνολική εμπειρία ήταν καταπληκτική. Αυτό που εύστοχα παρατήρησε ο Φράγκ, αν δεν κάνω λάθο, ε, και το όνομα μπορεί να το ακούσετε και στα βίντεο του Πάνε, είναι, ε, είναι. ένα παιδί, τέλο πάντων. <laughs> Φράγκ, σε είπα παιδί. Είναι ένα viewer ο οποίο κάνει σχετικά συχνά, εύστοχα, πολύ εύστοχα comments. Και να ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να ξεχωρίζει έναν viewer. Όσοι αναρωτιέστε, γιατί μαθαίνουμε με μερικού και μερικού όχι. Όσοι μα ρωτάτε, δηλαδή, «Э, το όνομά μου είναι το ΤΑΔΕ, με θυμάσαι, αν έχει κάνει κάποιο καλό κόμμεντ και έχουμε ανοίξει κουβέντα στα κόμμεντ, σίγουρα σε θυμάμαι. Ο Φρανκ, λοιπόν, είναι ένα τέτοιο και πολύ εύστοχα είχε πει ότι μου φαίνεται περίεργο, εγώ λέει το ζω μέσα τρει-τέσσερι εβδομάδε, αλλά εσεί λέει το ζήτη, μεσα μέσα τρει-τέσσερι ώρε. Πολύ εύστοχη παρατήρηση πραγματικά του Φρανκ, όντω παιδιά, μέσα τρει-τέσσερι ώρε είναι όλη η διαδικασία. Και αυτό μα φαίνεται, εσά μπορεί να με σα δεν νιώθετε διαφορά. Α, και το βασικό κάτι που παρατήρησα είναι ότι ε, πολλοί δεν κατάλαβαν ότι αυτό γράφτηκε μία και έξω. Πολλοί νόμιζαν ότι είναι σε εξέλιξη όσο τρέχουν τα επεισόδια τρέχει και εγγραφή. Όχι, παιδιά. Καμία σχέση. Ε, το γιατί γράφεται αναγκαστικά μία και έξω. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά είναι ότι... Με... καλά, πολλοί είναι οι λόγοι. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό το οποίο πήγατε να κάνετε εσείς στα comments, να σποιλάρετε δηλαδή ο ένα στα βίντεο του άλλου, στα comments του άλλου. Π.χ. μην πα από εκεί, είναι ο Χάκη, σε είδανε, γιατί αφήσατε Iron, ε, σας σα πήραν χαμπάρι, κρίμα ε, και τα σχετικά. Ω παιδιά, μία και έξω. Μία και έξω γράφτηκε, μία και έξω τελείωσε και απλά το χωρίσαμε σε πάρτι και το σηκώσαμε εμεί σε διάφορα επεισόδια. Οπότε να no worries. Ε, ένα λόγο είναι αυτό. Ο άλλο λόγο είναι ε, ε, ακόμα και η φθορά, αυτή η κούραση που μα βγήκε προ το τέλο. Ε, είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του UHC <laughs> Πάω να μετρήσω το ύψο μου. Όχι το, το δικό μου, το δικό μου το ύψο το ξέρω. Πάω να μετρήσω το ύψο τη κατασκευή. Βραδιάζει κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί και να βραδιάζει. Ναι, yeah. φοβάμαι τα βράδια. Φοβάμαι τα βράδια. Στο πρώτο τη Ναι, δεν έχουμε ρίτζεν. Κοίτα το health μου. <coughs> 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 Σοβαρέψου, τζιφάντομ. Τα λέμε σε λίγο. <coughs> λοιπόν, ναι, έκοψα λίγο την, την κορυφή από τι κολόνε. Αχ, λίγο πιο ψηλό ήταν. Λίγο, λίγο, λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι. Εντάξει, building του Τζιφάντα χωρί λάθο, το ξέρετε όλοι τι γίνεται. <laughs> Αλλά παρ' όλα αυτά ήταν σχετικά κοντά, οπότε είμαστε ok. Είμαστε ok, είμαστε ok. Λοιπόν, πάμε για UHC πιο αναλυτική κουβεντούλα λίγο. Και ελπίζω να μην πεταχτεί τίποτα τα δέντρα. Οκ. Okay. Α ε, ας μιλήσουμε για την εμπειρία στο σύνολό της η οποία ήταν καταπληκτική δεν ήταν τόσο αγχωτικό. Ε, κάποιοι, ο Χάκη και ο, ο Πάνε αγχωθήκανε πολύ περισσότερο, νομίζω. Δεν ήταν τόσο αγχωτικό, ήταν. Ε, ούτε τόσο κουραστικό. Και, εντάξει, μόλι είχα ξυπνήσει, μόλι όμω. Με είχε πάρει ο ύπνο και όλα. Α, ah, ναι. Ε, inside information. Είχαμε δώσει ραντεβού συγκεκριμένη ώρα, 7 νομίζω το απόγευμα ήταν. Για να μπούμε να γράψουμε και με, εμένα με πήρε ο ύπνο λίγο παραπάνω. <laughs> <laughs> και με ψάχναν τα παιδιά να με βρούνε. Τέλο <laughs> <laughs> πάντων, με βρήκαν ευτυχώ εν οπότε όλα οκ. Okay. Μπήκα και, και, γράψαμε. Λοιπόν, οπότε ούτε τόσο κουραστική. Ήταν, ήταν, λίγο, ήταν λίγο η αλήθεια είναι. Δεν είναι και το πιο εύκολο να γράφει για το source συνεχόμενα. Ε, να μιλά, να είσαι ok, να έχει τον νου σου μισοπεταχτεί κάποιο, να τα κάνει όλα σωστά, να μην φάσει full damage στο κυριότερο. Τέλο πάντων, ήταν, ήταν, ήταν λίγο κουραστική, αλλά ήταν απολαυστικά κουραστική. Δηλαδή, η ανάμνηση η συνολική είναι wow, ξέρω εγώ. Ότι πολύ ωραία εμπειρία ήταν αυτή. Πάμε στη στρατηγική. Έχ, εκεί, 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 εκεί. Τα λάθη, τα λάθη, τα λάθη. Καταρχά, σα μιλήσω για το fatal error. <laughs> το πιο τραγικό λάθο που μπορούσα να κάνω. Πάνω στη μάχη, νομίζω ότι το είπα και στην προηγούμενη Ατλάντη. Ε, πάνω στη μάχη, πήρα το χέρι μου εκεί που νόμιζα ότι ξεφύγαμε και πήρα το χέρι μου από το πληκτρολόγιο να ανασάνω. Σε κάποια φάση μου πετάει το χάκι και αντί να πατήσω το. Αντί να βάλω το χέρι στο W, το είχα έβαλα στο, στο Q και άρχισα να πετάω τον Bo, άρχισα να πετάω τα πάντα. Anyway, κάπου κάτσε γιατί πάλι δεν άνοιξα τα. Ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τα screen shots μου. Ναι, ακόμα μια φορά. Κάτσε να μεγαλώσω λίγο αυτό. Να έχω μια καλή αίσθηση. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω planks και θέλω planks... Θέλω planks... Ε, mm -hmm. Εδώ, boom! Okay. Εδώ θέλω τα planks. Yep, εδώ θέλω τα planks. Λοιπόν, η στρατηγική ήταν... Λίγο πολύ με τον base... Τα, όχι λίγο πολύ, πολύ τα βρήκαμε με το base το Game Style. Ε, Σκέφτονταν εύκολα, δεν χανόμασταν... Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι συμπέκτης είναι στρατηγική, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Συνόμασταν πάρα πολύ καλά. Ε, δεν κάναμε πολλά λάθη πέρα από κάνα δύο χιτάκια που του ρίξα <laughs> πέρα από κάνα δύο χιτάκια που του ήρξα, κατά λάθο. Ε, αλλά εκτό από αυτό νομίζω όλα καλά. Δηλαδή ήταν super όλα πούμε, και συνοηθήκαμε μια χαρά και όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Το, το θέμα με τη στρατηγική είναι ότι αν δεν τα βρίσκει με τον άλλο. Δύσκολα μπορεί να, να κερδίσει ένα UHC αν δεν μπορεί να συνοηθεί. Ε, και, και ήταν καλή επικοινωνία και ήταν το όλο θέμα. Γι' αυτό και οι ομάδε αρχικέ επιλέχθηκαν να είναι έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τι ομάδε που είδατε και μεταξύ μα, α πούμε, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Όχι ότι με του υπόλοιπου δεν έχουμε, ίσα ίσα έτσι. Απλώ, ε, παραδείγματο χάρη, με τα παιδιά έχω κάνει αρκετά βίντεο, μπορούμε να συνοηθούμε. ξέρω ότι τώρα μοιάζει σαν δύο τεράστιες, τέσσερις τεράστιες βίλες, αλλά δεν είναι έτσι. Θα το δείτε αμέσω. Λοιπόν, θέλω τα logs. Και για να έχω τα logs, σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε εδώ. Α, ωραία, και τώρα αρχίζουν τα δει. σκυλά, σκυλά. Ε, χαζοποπά, τι είναι αυτά που τρώει, Λοιπόν. Ε, πέρα, από αυτό όμω, στρατηγική είναι και άλλα πράγματα. Τέλο πάντων, με τον Base τα πήγαμε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι μεταξύ μα. Συνοηθήκαμε super, ήμασταν ok. Οπ, είναι. Εδώ ήμασταν ok. Γενικά περάσαμε και όμορφα, κάναμε και την πλάκα μας, η Metal έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία όμως, πραγματικά. Δεν μπορώ να το κάνω όπως το κάνει, πραγματικά δεν μπορώ να το κάνω όπως το κάνει. Τι κάναμε λάθος, γιατί προφανώς για να χάνεις κάτι κάνεις λάθος δεν μπορεί. Α ε, ας πάμε λοιπόν καθαρά στη στρατηγική. Το βασικό λάθος που θεωρώ εγώ ότι κάναμε ήταν δικό μου και ήταν ε, ότι φτάσαμε πολύ νωρίς στο 0-0. Αυτό από μόνο ότι δεν είναι λάθος, αυτό ίσως είναι πλεονέκτημα, αλλά αποδείχθηκε ότι κάναμε λάθος στρατηγική και ακολουθήσαμε μετά. Αχ, το θέλω αυτό το ξύλο. Ε, δεν μπορώ, μου μου μπλοκς. Το πειρά, το πειρά. Το λάθος λοιπόν που κάναμε είναι ότι αφού φτάσαμε στο 0-0, κάναμε το φρούριο, δεχτήκαμε και μια επίθεση, Ου, σαν Δεχτήκαμε και μια επίθεση. Εν τέλει, δεν, δεν το κυνηγήσαμε. Δεν, δεν ακολουθήσαμε, α πούμε, π.χ. Τον, τον καρπούζι, ο οποίο είχε έρθει από πίσω. Αν είχαμε ακολουθήσει π.χ. τον καρπούζι, εκ των υστέρων, βέβαια, τα, τα βλέπει αυτά, θα είχαμε πετύχει τον Winner. Θα είχαμε πετύχει τον Winner με τον Κωστή. Ε, βέβαια, ο Winner με τον Κωστή σε εκείνη την περίοδο ήταν στα καλά του. <laughs> δεν είχε χτυπηθεί ο Κωστή, ούτε είχε χάσει. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία καθορίζουν λίγο πολύ την νίκη στο UHC ή όχι. Ε, αυτό που λέω στα comments καμιά φορά είναι ότι. Καμιά φορά. Που έχω βαρεθεί βασικά να λέω στα comments. Έλα, έλα, lag. Που έχω βαρεθεί να λέω στα comments είναι ότι ε, τα περισσότερα στοιχεία που σε κάνουν να κερδίσει ένα UHC είναι τυχαία. Δεν είναι. είναι... Α, τι, εννοώ, τι εννοώ. να εξηγηθώ, να εξηγηθώ, ωραία. Ο χάκι που κέρδισε έχει σκύλι. Και έχει απίστευτα σκύλι και το ξέρετε όλοι. Στο PVP δεν πιάνετε έτσι. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμω είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να σου πάνε καλά. Π.χ. αν προσέξετε, μέχρι σχεδόν το πρώτο τελευταίο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε bow. Και, και ο χάκι χωρί bow μπο δεν μπορεί να παίξει. Πάω. Το κάνω λίγο. Mm. 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 Κάτι σαν να έχω κάνει λάθο. Και το λάθο μου είσαι εσύ! Λοιπόν, δεν είχε μπο. Και αν δεν είχε μπο, μέχρι το τέλο, πολύ πιθανό να μην κέρδιζε. Έτσι. Βασικό. Δεύτερον, ε, το ποιο βρήκε διαμάδια πότε. Είδατε όλοι ότι τελικά, νομίζω ο πρώτο που βρήκε διαμάδια ήταν ο Ντόνι. Νομίζω, χωρί να είμαι πολύ σίγουρο. Αλλά δεν φανταστείτε α πούμε να μην είχαν βρει όλοι διαμάδια ή να είχαν γίνει πιο νωρί μάχε. Γενικά το λάθο που κάναμε βέβαια στο UHC ήταν ότι ήταν σχετικά μεγάλο το map για το άτομα Έπρεπε δηλαδή να είναι πολύ πιο μικρό το map. Και πάρα πολύ γκρινιάξανε στα comments, γκρινιάξατε σα... για αυτό το πράγμα. Και είχατε και δίκιο ότι άργησε πάρα πολύ να γίνει PvP. Ε, και μα μα φάνηκε έτσι περίεργο. Τελικά έφυγε ότι ήταν σχετικά μεγάλο το map. Και επειδή ήταν και το πρώτο, λίγο σαν αστακείο χειρωθήκαμε οι περισσότεροι. Ζοριστήκαμε, α πούμε, μέχρι να συνηθίσουμε τη διαδικασία του UHC και να πούμε εντάξει, και okay, είπαμε για μάχη. <laughs> Ειδικά νομίζω ο Winner ήταν σε καλή φάση. Λέει: Εντάξει, δεν αντέχω άλλο. Λέει: Πάμε, πάμε και το γίνεται. Δεν, δεν, μπορώ άλλο. Λέει. Πρέπει να γίνει μάχη. <laughs> κάτι, κάτι τέτοιο είχε πει στο βίντεο. <laughs> δεν θυμάμαι. Τι κάνω τώρα εντάξει ε, Όπω είπα, αυτό εδώ είναι ένα τεράστιο γερα... γερανό. Ναι, γερανό είναι μωρέ. Για να κρέμεται το καράβι. Το καράβι δηλαδή θα είναι κάπου εδώ στη μέση. Μπούμ. Εδώ από πάνω. Και πάνω θα γίνει μια οροφή και θα κρέμεται από εκεί. Θα κρέμονται διάφορα. Ε, θα το δείτε, θα το δείτε. Θα το δείτε και σαν να νυχτώνει λίγο. Τι λέτε να τελειώσω λίγο όλα αυτά τα μα, μαρκούτσια εδώ πέρα που βγαίνουν, να δω λίγο το χρόνο του επεισοδίου. Με πιάνει και η νύχτα και ω γνωστό στον Ατλάντη, όταν πέφτει η νύχτα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θέλω φάιτ ακόμα, ειδικά κοιτάξτε που είναι το, το χέρι μου. Κάτι που επίση έχουμε πει, κάτι τελευταίο για το Ατλάντη τώρα αυτή τη φορά, ε, είναι ότι θέλουμε να μετρήσουμε τα deaths μα. Δεν κάνουμε jumpa deaths. Εκτό από τα lives τα live streams. Ε, γιατί στα live streams όσο να είναι είσαι λίγο πιο απρόσεκτος. Λίγο πιο πολύ απρόσεκτος. Ε, λίγο πιο πολύ. Αρκετά πιο πολύ απρόσεκτος. Γιατί προσέχεις τα comments, κάνεις διάφορα άλλα πράγματα ταυτόχρονα, μιλάς στο Skype κτλ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κρατηθούμε ουσιαστικά χωρίς deaths στα live streams. So boom! Boom! Μετράμε τα deaths μόνο στα επεισόδια. Αυτά. BRB σαν να ξέχασα τι έλεγα, αλλά... Δεν πειράζει. Πέρασε και τι ώρα. Ε, αυτό που. Το Iron Shovel πάει. Το Iron Shovel χάθηκε. Το Iron Shovel πάει. Ε, α, ε, ε, Το Iron Shovel πάει. Ε, α, ε, α. Ε. Πειρατικά τραγούδια. <laughs> Άιντε πάλι. Πάλι ξέχασα να κάνω τα. Λάμπλ, λάμπλ, λάμπλ. Ωραία. Τώρα βλέπω ξανά τα σκρίνησα μου. Έχουμε και λέμε. Πού μείναμε. Mm. Α, ναι. Ε, Βάλε αυτά. Τώρα πρέπει να ανεβούμε. Τέρμα πάνω, τέρμα όμω πάνω. Πιο πάνω δεν γίνεται. Α, χωρίς σόβελ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλεγα ότι φτάσαμε πρώτοι στο 0-0, φτάσαμε νωρίτερα από τους άλλους, ότι κάναμε το φρούριο και ότι κάπου εκεί έπρεπε να είχαμε ουσιαστικά ε, κερδίσει ας πούμε, γιατί είχαμε καλή θέση κλπ. Ε, το θέμα ποιο είναι, ότι ξεκίνησαν όλοι να έρχονται πολύ μετά από εμάς, δηλαδή μας χάσαμε ένα επεισόδιο εκεί πέρα, και το θέμα είναι ότι δεν... Oh, τώρα χωρίς σόβελ. Yeah. <laughs> και το θέμα είναι ότι καθίσαμε εκεί πέρα. Δηλαδή επιτίθεται και επιτίθεται... Α, ah, ναι, αυτό έλεγα. Επιτίθεται ο καρπούζος και τι να τον ακολουθήσουμε. Μείναμε στο τέτοιο, μείναμε στο φρούριο. Εκεί νομίζω ότι χάσαμε το παιχνίδι για μένα. Γιατί όταν μετά από ώρα αποφασίσαμε ότι okay, φύγαμε, πέσαμε πάνω στο χάκι και στο μπάνες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε... μην έχουμε τόσο υπομονή. Και να πάμε λίγο πιο γιόλο, να πω, ξέρω ότι μερικούς σας ενοχλήσει η έκφραση. Οπότε ναι, εκεί κάπου νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι. Επίση, την ίδια στιγμή που μα επιτέθηκαν, εγώ είχα την αίσθηση ότι αυτού που κυνηγούσαμε ήταν ο Χάκη και ο Πάνε. Γι' αυτό έλεγα, και, μάλλον και γι' αυτό έλεγα σιγά-σιγά και πάμε. Εντάξει, δηλαδή ο Χάκη και ο Πάνε ήταν πίσω μου. Πίσω μα τελείω και, και για την ακρίβεια. Ε, δεν έσπασε ωραία. Για να ακρίβεια, ο Χάκη παραλίγο να μου βάλει και φωτιά. <laughs> για χιλιοστά του δευτερολέπτου απέτυχε. Είχε ένα grass block, κάτι τέτοιο. Ε, τι άλλο να σου πω, τι άλλο να σας πω, καλά για τα λάθη τώρα μάλλον τελειώνει με αυτό το λάθος που είπα ότι θεωρώ ότι έκανα, εγώ φταίω δηλαδή, που πίεσα τον Μπέιζ να μείνουμε εκεί στο φρούριο. Ε, τι άλλα λάθη κάναμε. Μ, χοντρικά αυτά έχω την αίσθηση, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε... Ωραίτη, τώρα πρέπει να κατέβω, α, τυχώς. Yeah, γενικά ήταν πολύ ωραία εμπειρία, παιδιά. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και να είστε σίγουροι ότι θα το ξανακάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το, το επόμενο επίση να το περιμένετε κοντά στο καλοκαίρι, μάλλον. Ωραία, μην, με βιαστείτε. Ε, λογικά, λογικά μιλώντα εκεί θα είναι. Γιατί έχω lag. What the f. Λες, να κάνω και ένα iron shovel. Κάτσε πάω να κάνω και ένα iron shovel. Το οποίο θα πρέπει να είχα κάνει, αλλά sorry. Τι άλλο να σα πω για το UHC, τι άλλε απορίε είδα να έχετε. Ε, του κανόνε, λίγο πολύ του είχαμε εξηγήσει. Εντάξει, βέβαια, υπήρξαν πάρα πολλοί. Ε, α, ναι, γκρίνια, γκρίνια, πολύ γκρίνια. Όχι τόσο για το τέτοιο. Ε, τύπου στο Minecraft το κάνουν καλύτερα. Ε, Εσεί κάνατε ό,τι να είναι rules. Και ε, γιατί τα κάνατε το να είναι rules, Γιατί δεν είναι έτσι το UHC. Κάνατε λάθο, παιδιά. Ε, ακόμα και στο Minecraft αυτοί κάθε χρόνο αλλάζουν τα rules. Κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο για. για... Μάλλον να το πω πιο σωστά. Κάθε σεζόν είναι και διαφορετική. Είναι κάτι καινούριο. Όχι, δεν είναι. Είναι κάτι καινούριο. Κάποιο είπε. E, τα rules που κάνατε δεν έπρεπε να λέγεται UHC. Έπρεπε να τα ονομάσετε κάπω αλλιώ. Μα το νόημα του UHC είναι να αλληλοσκοτωθεί. Δεν, δεν, όλα τα υπόλοιπα τα κανονίζει εσύ. Και, α, και δεν έχει region, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα τα κανονίζει εσύ. Δηλαδή, why? Why τόσο rage, δεν καταλαβαίνω. Έγινε και το εξή καταπληκτικό. Ε, σε ένα βίντεο του, 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 του Καραπούζου, φέτα game νομίζω ήταν. Γυρνάει ο άλλο και μα λέει, ε, είστε. Πώ μα είπε, Κλέφτε, είστε κλέφτε. Ε, όχι επειδή το πήραμε το Minecraft, αλλά γιατί λέει αυτή, εμεί το ετοιμάζαμε, λέει, πόσο καιρό. Και εμεί, πού να το ξέρουμε, και αφού το, το ετοιμάζετε, πόσο καιρό, γιατί δεν το κάνατε, δηλαδή, γιατί να, γιατί να φταίμε εμεί. Και του λέει ο Ναι, οκ, okay, ποιοι εσεί, Γιατί λέει, τι έχουμε εμεί. Μα του λέει, δεν είπα ότι έχετε κάτι, απλά δεν σα ξέρω. Και ισχύει, δηλαδή. Θεωρεί να έπεσε ένα rage εκεί, <laughs> και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο και την αιτία. Και αυτό που επίση δεν μπορώ να καταλάβω είναι. Ποιο σα εμποδίζει να. τον οποιονδήποτε. ίσα ίσα. Κάντε UHC. Οι Mindcrackers από μόνοι του έχουν κάνει forum στο, sub -forum στο Reddit για το UHC. Για να μπαίνει ο κόσμο να βλέπει πώ γίνεται το UHC. Και όταν στείλουν το UHC να μπαίνει να παίζει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. <laughs> <laughs> Αλήθεια, δηλαδή ώρες ώρες πραγματικά δηλαδή, δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη λογική Anyway, και αυτό είχα γράψει ότι Οκ, okay, να θες να τα συγκρίνεις όλα με τους ξένους το, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω είναι μια έμφυτη τέτοια του Έλληνα να θέλει να τα συγκρίνει όλα με του ξένου. Οκ, εντάξει. Το, το δέχομαι, ναι. Όχι, το δέχομαι, αλλά τέλο πάντων. Έτσι είναι τώρα, τι να κάνουμε. Αχά. Αχά. Αχά, να το λάθο. Λοιπόν, το δέχομαι με την έννοια του ότι εντάξει, είναι η νοοτροπία μα αυτή. Να θέλουμε να τα σκύνουμε όλα με του ξένου, αλλά να βγάζει rage γιατί βλέπει κάτι που σου αρέσει από κανάλια που σου αρέσουν και θε να κάνει το ίδιο, αλλά. Κουράστηκα. ε, Τέλο πάντων, όχι ότι έχουμε κάτι με τα παιδιά έτσι. Δηλαδή, με του περισσότερου, ένα άρεσε ουσιαστικά και οι άλλοι του λέγανε εντάξει, χαλάρωσε τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Που και πάλι δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ, okay, το θέμα λύθηκε. Ε, και κάτι άλλο. Γύρισε κάποιο και μα είπε: Σκάσο, Ζιλούλαντ, ε, ήρθατε όλοι μαζί να κάνετε τέτοιο, να γκρινιάξετε και δεν ξέρω εγώ τι. Και το απάντησε ο ότι ε, απλά βλέπουμε ένα στα βίντεο του άλλου και ε, είδαμε το comment. Και ξέρει, είμαστε φίλοι, α πούμε. Δεν είναι ότι πέφτει battle κατευθείαν, ξέρω εγώ. Αυτό το, το πανδηλίκι που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Whatever, ξεφεύγει η συζήτηση από το UHC, το actual UHC. Το Actual UHC λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Τα τεχνικά επίσης, για κάποιους που ενδεχομένω να αναρωτιούνται, ε, το έχουμε ζητήσει και αυτό, αλλά θα το πω και εδώ. Το map το είχαμε διαλέξει ή ο Πάνες και ο Χάκη, ή εγώ με το Χάκη, δεν θυμάμαι και τον Πάνες νομίζω μαζί, δεν θυμάμαι να σας πω, θα σας γελάσω. Ε, χρησιμοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Amidst. Και αυτό το Amidst επιτρέπει ουσιαστικά στον χρήστη να φορτώσει ένα snap, snapshot, ναι, okay. ΟΚ okay, Γιώργο. Σου επιτρέπει να φορτώσει ένα map, ένα seed Και από αυτό το seed ουσιαστικά... Μ, μ, τώρα εδώ πώ πώς... πώς. <laughs> εδώ είναι διαφορά του creative με το survival <laughs> Για να δούμε <laughs> Ναι ωραία εντάξει έτσι καλά είναι, Α, καλά είμαστε, καλά είμαστε παιδιά, καλά είμαστε, καλά είμαστε Βουμ Χωριά. Okay. Και φύγε εσύ και εσύ Και θέλω... Νυχτώνει, νυχτώνει το είδα δεν είδα ότι νυχτώνει. Αλλά πρέπει να σα δείξω αυτό. Ωραία. Άμαν. Κάτι ξέχασα. Ειώπ. Hey, όπελ hey, να κάνουμε και αυτό γρήγορα να προλάβουμε πριν να βγουν να σπονάρουν Creeper σκελετοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το design. Πού είναι? Αυτό είναι το design του πλαϊνού εδώ πίσω. Έχει μια κάποια διαφοροποίηση στο πίσω κομμάτι του εδώ πέρα γίνεται σαν μπαλκονάκι σκοτεινιάζει αρκετά λίγο βασίλεμα τα κλασικά Οκ, okay, έφυγα για ύπνο, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω Δες να φέρω το κρεβάτι εδώ Θα φέρω το κρεβάτι εδώ Οκ, okay, be right, be right, back Wow Ξέρω ότι έχετε, έχετε, δει πολλές φορές στην Ανατολή Στο project Atlantis, αλλά μάλλον θα τη βλέπετε <laughs> Πολύ συχνά ακόμα την Ανατολή Γιατί Λοιπόν, να κάνω και την άλλη μεριά Έτσι λίγο να υπάρχει, πάμε να κάνουμε λίγο το πίσω μέρος και... Αχα, 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 αχα. Ε, λοιπόν, τώρα τα, τα συναισθήματα τα τελικά ε, του UHC, το είπα πολλές φορές προφανώς και είναι καλά θετικά και τα σχετικά. Ε, εάν δεν υπήρχε αυτό το λίγο rage στο τέλος, στα comments, θα ήταν... εντάξει, θα ήταν super, δεν το, το συζητάω. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ε, το, το αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, α το ξαναλύσουμε τώρα. Το. Τι άλλο να σα πω για στρατηγική, τι άλλο να σα πω. Νομίζω. Νομίζω τα καλύψαμε λίγο πολύ όλα. Ε, αυτό το οποίο έλεγε κάποιο ότι ο Base έβαζε Iron και, και γιατί έβαζε Iron ο Base και σα βρήκανε κτλ. Ε, ναι, αλλά το νόημα είναι ότι το θέλαμε λίγο πολύ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί Θέλουμε να μα βρούνε, θέλουμε να πολεμήσουμε. Αυτό είναι το νόημα του UHC. Το βασικότερο λάθο, εγώ σα είπα, παιδιά, είναι αυτό. Ότι αργήσαμε πολύ να κάνουμε μάχη. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο σίγουρο. Θα δούμε βέβαια στο επόμενο, αλλά. Και πολλά άτομα τώρα. Μικρότερο map. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, ξέρω πλάξει Αλλά δεν θα σα το πω. Anyways, anyways, ε, τι άλλο ήθελα να πω. Κάτι τελευταίο έτσι, να σας συντριγκάρω ακόμα λίγο παραπάνω. Ε, τώρα Πώ θα το βάλουμε αυτό εδώ. Βάλουμε, κοίτα, βάλουμε αυτό να ξεχωρίζει. Μπούμε έτσι και βάλουμε αυτό. Ωραία. Νομίζω αυτά, παιδιά. Δεν μου έρχεται. Αλήθεια, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Τώρα έχω παραλείψει κάτι στα comments, έτσι. Εννοείται από τη συζήτηση το, Στα comments το λέτε και το συζητάμε εκεί πέρα. Το βασικότερο όλων, ξαναλέω, είναι ότι περάσαμε καλά αυτό. Το είπα πάρα πολλέ φορέ. Το ξαναλέω και άλλη μία. Μπούμ, έτσι, για σπάσιμο. Ε, σαν τον άλλο λέει, Πόσε φορέ θα το, το σπαμάρει. Ε, θα το σπαμάρω γιατί θα το φωνάξω κιόλα γιατί πέρασα καλά. Έτσι. έτσι. να βάλουμε κανένα τρότσο όμως εδώ γιατί δεν μας βλέπω καλά Ήδη σκοτίνιας εδώ φαντάσου Ωραία Τώρα μένει το δύσκολο κομμάτι. Το οποίο. Mm, το οποίο. Mm, το οποίο. Mm. Για να δούμε. Ωραία. Ευτυχώ, 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 ευτυχώ. Ανέκει, θέλω και φένσι. Μπα. <σίλω> Έλα εδώ. Ευτυχώ γιατί δύσκολα τη βγάζαμε καθαρή. Δεν έχουμε και πάρα πολύ iron. Πάλι καλά. Λοιπόν, φένσις κάνουμε. Ε, ε... oh, Δούλεψε ποντίκι. Φένσις, λοιπόν, κάνουμε έτσι. Έλα. Ωραία, και επειδή τώρα τα φένσις θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Ε, επειδή πολύ πα, παρλάρω και ουσιαστικά δεν λέω κάτι. Ε, τι άλλο, άλλο θέλετε να μάθει για το YouTube, τι άλλο με ρωτήσατε στα comments. Mm, ναι, ξέρω, πρέπει να είχα ετοιμαστεί λίγο καλύτερα, αλλά. <laughs> <What the> fuck! <laughs> <laughs> δεν ετοιμάστηκα. Χα, χμ, χμ. Ε, το, ναι, κάποιο με σχολίασε τι ήταν αυτό το οποίο έβαλα στο τέλο του τελευταίου επεισοδιού. Να πω λίγο το εξή: Όλα τα επεισόδια πρέπει να έχουν διάρκεια 20 λεπτά ακριβώ, ώστε να μην γίνεται spoil. Γιατί πχ αν έβλεπε το επεισόδιο κάποιο ότι τελειώνει στα 10 λεπτά, θα ήξερε ότι αυτό έχει πεθάνει. Οπότε επειδή δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο, ε, όλα τα επεισόδια πρέπει να έχουν ίδια διάρκεια. Τα αυτή η διάρκεια αποφασίσαμε να είναι 20 λεπτά. Αυτό αποφασίσαμε πριν καν ξεκινήσουμε την εγγραφή. Έτσι. Οπότε, οτιδήποτε άλλο είδατε θέλω να, να κάνω ένα shout out στον Winner. Είναι ο μόνο που έχει βάλει την τελευταία συνομιλία που είχαμε. Ε, μετά το τέλο, στο Teams που μπήκαμε όλοι και ουρλιάζαμε ποιο κέρδισε, τι δεν κέρδισε και τέτοια. Οπότε, ε, πάτε μια ματιά στο τελευταίο επεισόδιο του Winner. Οπωσδήποτε, έχει νομίζω σχεδόν όλη την κουβέντα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Νομίζω σχεδόν όλη. Ε, πάτε εκεί και ρίξτε μια ματιά. Έχει ενδιαφέρον. Πέρα από, το, τη μάχη αυτή καθεαυτή, έτσι. Κάποιο, ναι, κοιτά, το θυμήθηκα. Κάποιο σχολίασε ότι, έλα, αστημένο το είχατε, γιατί ο Winner κάθισε και έχασε. Για, 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 το Winner. Για πάνε ρωτή το Winner. Εντάξει, ο Χάκη ήταν on fire. Α, να, να, αυτό, αυτό θα συζητήσουμε, ωραία. Όχι το ότι ο Χάκη ήταν on fire. Τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τον Χάκη στη νίκη, οκ. Okay. Πέρα από τα εκπληκτικά του skills, που το είπαμε αυτό ότι τα έχει, έτσι. Ε, Είπα νωρίτερα ότι το UHC είναι λίγο πολύ σύμπ, σύμπτωση, τύχη, όλα μαζί, να σου κάτσουν όλα καλά έτσι ώστε να κερδίσει. Ε, αυτό το οποίο εννοώ είναι το εξή. Ε, αν καθίσετε και βάλετε όλα τα επεισόδια όπω πολύ ωραία έκανε Winner που έκανε το, το ωραίο το πραγματάκι που τα έπαιζε όλα μαζί, δεν θυμάμαι πώ λέγεται έτσι, και site ήτανε. Ε, είναι. Πάντω ήταν ένα multi-view όλων των επεισόδιων. Τότε τα συγχρόνεζε τα επεισόδια και τα βλέπει όλα. Λοιπόν, αν βλέπατε αυτό θα βλέπατε λίγο πολύ που ήταν ο καθένα σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. θα βλέπατε πόσο, πόσο, πόσε φορέ, ε, μάλλον πόσα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει. Αν ε, π.χ. εγώ, κάτι είπα λίγο στην αρχή που αν ο Χάκη δεν έβρισκε π.χ. Μπόου, ή αν π.χ. κάποιο δεν έβρισκε διαμάντια. Ε, ένα ακόμα. Αν κάποιο δεν έβρισκε διαμάντια, ή αν ε, τα βρίσκε λίγο αργά. Τέτοια πράγματα. Για σκεφτείτε το λίγο. Για σκεφτείτε πόσο διαφορετική εξέλιξη θα ήταν. Για σκεφτείτε να σα πω το εξή εγώ. Αν, αν, δεν είχα βάλει το, το δάχτυλό μου στο Q, πόσο διαφορετική εξέλιξη μπορεί να είχε. Ο χάκι ήταν μόνο του. Ήμασταν δύο. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Έτσι. Ε, επίσης, Επίση, σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν αν ποιοι, πη... ο Δημήτρη δεν είχε βρει Witch και άλλα τέτοια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι κάποιο έχει skills <σκίλει> ή ε, ο Πάνες του τα είπε όλα και κέρδισε. <σκίλει> Όχι. Γιατί του πήγανε καλά τα περισσότερα πράγματα και γι' αυτό κέρδισε. Είναι τόσο απλό. Αν καθίσετε δηλαδή να τα δείτε όλα τα επεισόδια με τη σειρά. Δεξαρα θα μου πείτε, Ε, διαφήμιση. Θε να, δεις, να δούμε όλα τα επεισόδια. Παιδιά, εγώ καίκα, τα είδα όλα. Αλήθεια σα το λέω. Ε, πάρα πολλέ φορέ βλέπω επεισόδια από του υπόλοιπου από τους fellow Zero Landers αλλά αυτή τη φορά ήταν τα είδα όλα όλα, όλα ολονών παιδιά όλα, Κάικα! το γούσταρα πάρα πολύ τόσο, περίμενα να έρθει η μέρα του UHC που βγάζουμε τα επεισόδια για να κάτσω το εδώ, γιατί μην νομίζετε ότι τα είχαμε συζητήσει εμείς είπαμε κάποια πράγματα αλλά δεν τα είχαμε συζητήσει όλα, δεν τα είχαμε αναλύσει όλα δεν ξέραμε δηλαδή Α πούμε ότι ο Χάκη έφτασε από πίσω μου ενώ το είπε στην τελευταία κουβέντα στο TeamSpeak, ούτε που το θυμόμουν. Δεν το παρατήρησε, γιατί ήμουν και κουρασμένο εκείνη την ώρα και τσατισμένο με το πώ έχασα. Το είδα στο βίντεο του και λέω. Μαλά, καλά, αυτή είναι πίσω μα. <laughs> Sorry κιόλα για το τέτοιο, αλλά έτσι είπα. <laughs> Ακριβώ έτσι είπα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ήταν πίσω μα και του πήρε χαμπάρι. Έ, κι όμως. Λοιπόν, ε, κι όμω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε λίγο iron και νομίζω ότι παραπήγε και όλα στη διάρκεια του επεισοδίου. Πάμε να βρούμε λίγο τι απόθεμα έχουμε σε Iron, γιατί θα χρειαστώ και άλλα μπαρ. Αυτά δεν φτάνουν για πλάκα. Σε γενικέ γραμμέ το ψιλοτεριώνουμε όμω, να ξέρετε, για να μου φαίνεται και μακριά. Δεν φαίνεται πολύ άσχημο, ωραίο φαίνεται. Λείπει, ναι, κουνά το δάχτυλο. το από πάνω όλο η κατασκευή, την οποία θα δείτε. Ε, κατασκευή. Πολλά Iron Bars είναι και μερικά φένσεις. Αυτό ήταν αναλογό. Όχι, αυτό ήταν Ναι, ξενέρωσα. Τέλο σε γενικέ γραμμέ λοιπόν, οι συνθήκε κάτω από τι οποίε γίνεται ένα UHC αγώνα διαφέρουν κάθε φορά και θα δείτε και εσεί ότι ακόμα και οι ίδιε ομάδε να πάμε, ακόμα και ίδιο ίδια να είναι στο επόμενο UHC, θα είναι τέρμα διαφορετικό γιατί το spawn που θα μα κάνει. Oh, δεν έχουμε πολύ iron. Ένα block of iron. Εδώ κάτι iron. Fudge. Λοιπόν, καλά, θα κάνω μερικά και άμα δω ότι παραπάει το πράγμα μια και γιατί αυτά, νομίζω είναι καλά. Αφήνω ένα μπλοκ of iron και πρέπει να πάμε για. 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 για... Πού είναι ο ήλιο. Για ύπνο. Oh. God, 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 God. Χαίρεσαι να κολυμπά. Δε εδώ. Μπράβο, ρε. Resource pack. Και μπράβο και σέιντερ. Τελικά, τι καλά. Τι καλά που τον άκουσα τον πάνες και δέχτηκα. Um, οπότε θα δείτε αυτό που έλεγα. Θα δείτε ότι οποιοδήποτε έτσι ακριβώ να πάμε ξανά, ίδια όλα και τα λοιπά που δεν θα είναι έτσι. Μην Με μεταχθεί κάτι από το δάσο, κλείσε παρακαλώ. Ε, ακόμα και έτσι λοιπόν να είναι, πάλι θα είναι διαφορετικό. Θα είναι, θα είναι φρέσκο, θα είναι. είναι. Ω είναι, oh, fads Είναι. μην τελείωσα προετοιμάστο. WTF. <laughs> Πάω από το ξύλο. Δεν έχω πάνω μου. Τώρα, ξέρω ότι τι δουλειά έχει το UHC στο, Ατλάντη και ανάποδα. Ε, κάποιοι ενδεχομένω δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι αυτή είναι καινούρια σόλο σειρά του καναλιού. Εντάξει, θα έχει, είναι μαζί με τον Banners, ναι, οκ, okay, αλλά αυτή είναι solo σειρά, το ξαναλέω. Και σαν solo σειρά είναι η καθημερινότητά μου. Είναι η... αυτό το οποίο θα επικοινωνούμε, πούμε, πιο συχνά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο στο κανάλι θα μιλάμε, θα κάνουμε και μπορεί να έχει και παραπάνω επεισόδια, δεν ξέρω, τώρα πως το πάρουν δύο τη εβδομάδα. Αλλά θα δούμε, μπορεί, δεν ξέρω, άμα, άμα βολέψει, γιατί όχι. Είναι, είναι, χρονοβόρο το Minecraft, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ου, ου, τώρα το πρόσεξα. Είναι χρονοβόρο το Minecraft λοιπόν, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, αλλά είναι και ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όχι. Anyway, you see, baby. You see. και μ, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι οι συνθήκε είναι αυτέ που διαμορφώνουν και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε ένα γιο έτσι. Δεν είναι μόνο ποιο θα κερδίσει. Όπω ε, τυφλά, α πούμε, κάποιοι βλέπουν. Ο Παδηλίκη, αυτό που λέγαμε την πρώτη φορά. Πώ θα κερδίσει, έτσι θα κερδίσει, αλλιώ θα κερδίσει. Ε, ο αλλιώ, ο, άλλο. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. What the fuck, η ράματα, είπε κάποιο και θα συμφωνήσω την τύχη μου, τη μαύρη μέσα. Θα συμφωνήσω ότι. Μα τώρα πρέπει να βρούμε τη μέση. Και η μέση είναι... 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 10, 11 4, 5, 6, Εδώ είναι η μέση Wow! Αλλά θέλουμε... Mm, θέλουμε, θέλουμε... Θέλουμε τη μέση από μπροστά Βάλω ένα σλαμπάκι εδώ boom να ξεχωρίζει Οκ, okay, εκεί Και... Όχι, πάρα λίγο, να, κάνω, πάρα λίγο να, να φύγω βουτιά έτσι Πάρα λίγο όμως Ωχ, oh, και τώρα χτυπάει και το κινητό μου και με αποσυντονίζει. Αλλά whatever, συνεχίζουμε εμεί. Ε, ε, εδώ θα ανέβω, θα ανέβω, θα ανέβω, θα ανέβω. Λοιπόν, το κλείσα. Να πάω. το κινητό μου. Φτάνει. Ήτανε μόνο στη δόνηση. Μπορεί να με ακούσει τίποτα, αλλά με αποσυντώνησε τελείω. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τώρα, στο επόμενο UHC. Τώρα είμαι ακριβώ στη μέση. Με μέση. Στο επόμενο UHC, το οποίο θα γίνει λογικά καλοκαίρι, γιατί τότε θα μπορέσουμε πάλι όλοι να έχουμε χρόνο, κτλ. Θα βρούμε τρόπο να δείτε κάτι λίγο διαφορετικό. Καρχά θα είναι σίγουρα άλλε ομάδε και θα είναι και random κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι μάλλον θα το κλείσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που καταλήξαμε νωρίτερα και που σα έλεγα ότι και καλά ξέρω, που δεν ξέρω, είναι αν θα είναι μικρότερο το map ή περισσότεροι παίχτε. Λογικά θα είναι μικρότερο το map μπορεί να είναι και περισσότεροι παίχτε όμω, δηλαδή θα εξαρτηθεί από εκείνη την περίοδο. Αναλόγω αν ποιοι θα είναι προσβάσιμοι κτλ. Θα έχω δημιουργήσει τέσσερι υποδοχέ για τέσσερα iron bars. Τα οποία πρέπει να ανέβω όμω ακόμα πιο πάνω αυτή τη φορά. Γιατί πρέπει. Ωα, πάρα λίγο στοιχεία. Τα βλέπω από εδώ. Ε, σχεδόν. Τα βλέπω από εκεί όμω. Και πάλι το κινητό μου, what the fuck! Και αυτά με τα τηλέφωνα πρέπει να σταματήσουν! Πρέπει! Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, boom, here it is. Ε, είχα ένα τηλεφώνημα και δυστυχώς δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να το συνεχίσω και τα λοιπά και τα λοιπά είναι λίγο πιο αργά. Ε, μπήκα στο Creative, με λίγο πιο πτώμα, να σου πω την αλήθεια, από την ώρα που ήμουνα. Anyway, ε, τελείωσα. Τελείωσα, είχα κάνει κάτι για αλλαγές. Uh, δεν ξέρω αν είναι εμφανή. Τέλο πάντων, μπήκα λίγο στο Creative, τσέκαρα ξανά το σχέδιο μου. Είχα κάνει κάποια λαθάκια, τα διόρθωσα. Ε, αυτό είναι το τελικό σχέδιο. Αυτό ήθελα να κάνω με τα iron bars, τα οποία καπούτ. Έχουν περισσέψει ελάχιστα. Οπότε, ναι, here we are. Ε, κάπω έτσι θα είναι. Ε, όχι, κάπω έτσι θα είναι. Αυτό είναι έτσι 100%. Απλά από πίσω του τώρα ακριβώ, εκεί ψηλά που έχει τη ράμπα. Εκεί θα γίνει το κτίριο, δηλαδή εκεί θα είναι ο πρώτος όροφος του κτίριου. Εκεί μια πρόχειρη βάρκα έτσι είναι και καλά ότι ετοιμάζεται. Οπότε ναι, είναι αρκετά industrial βέβαια σε σχέση με το Medieval, αλλά είναι πολύ ξύλο και πέτρα, οπότε μας κολλάει, είναι όλο ξύλο κατασκευή. Είναι τελικά που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Anyway, αυτά με το UHC. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Λίγο έτσι που είδα τα τι είχα γράψει νωρίτερα, τι έλεγα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, εντάξει, δεν το ξανασυζητήσουμε σε βίντεο νομίζω, άμεσα. Αλλά τουλάχιστον ε, στα comments κάτω. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξέχασα. Near death experience, ε, συμπτώσει, ε, ποιο έχει τι. Ε, α, το τέτοιο ξέχασα. Το enchanting που είχαμε πετύχει. Πε το. Από ε, τόσο κουρασμένο είχαμε πετύχει το Spider Spawner και γιατί δεν κάναμε 30 level and chance ε, για να φύγουμε βιαστικά να πάμε στο, στο, 0-0 είναι η απάντηση Anyway, αυτά νομίζω παιδιά εντάξει η ναύκε με το UHC, πόσο UHC πια <laughs> ήταν καλό αλλά αν το συζητάμε και συνέχεια χαλάσει τη μαγεία του λοιπόν ήταν το Project Atlantis επεισόδιο νούμερο 3 ήταν phantom πειρατή. Έγινα και εγώ πειρατή. Κοιτά, δει ήταν ο hard 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 G στο μικρόφωνο ε, Τρίτη και Σάββατο λοιπόν το Atlantis Δευτέρα και Παρασκευή ο Zirland Αυτά τα λέμε. Bye bye <Τι>